Βραχώδεις ακτές, γραφικοί κολπίσκοι, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία θα πλαισιώσουν την περιήγησή σας στο ακροτήρι. Εδώ βρίσκονται ορισμένα από τα πλέον ιστορικά μοναστήρια της Κρήτης. Περιοχές λιγότερο ή καθόλου προβεβλημένες σε σχέση με την πόλη των Χανίων με φυσική ομορφιά που εντυπωσιάζει αναδεικνύονται μέσα από τα βίντεο τουριστικής προβολής που δημιουργήθηκαν για λογαριασμό του Δήμου. Στα Κεραμιά αξίζει πραγματικά να περπατήσετε στα φαράγγια και τα ορειβατικά μονοπάτια αλλά και να περιηγηθείτε στην περιοχή κάνοντας υπασία. Η διαφήμιση της ομορφιάς και των μνημείων των συγκεκριμένων περιοχών κρίναμε ότι είναι απαραίτητη λόγω του ότι κρύβουν θησαυρούς. Πολλές φορές η φύση έχει μια ιδιαίτερη σημασία και τα μνημεία επίσης. Ο πολιτισμός, οι παραδεισένιες παραλίες, τα φαράγγια, τα παραδοσιακά χωριά, οι αμέτρητες εκκλησίες, τα πανέμορφα γραφικά ξοκλήσια και τα μοναδικής αρχιτεκτονικής μοναστήρια, διάσπαρτα σε μικρή απόσταση από το δημοφιλές κέντρο των Χανίων, αποτελούν έναν ανεκτίμητο θησαυρό που επιχειρείται να αναδειχτεί. Πολύ κοντά στις υπόρειες του βουνού βρίσκεται και το μικρό σπηλαιώδες εκκλησάκι των Αγίων 10 Μαρτύρων. Θεωρούμε ότι το τουριστικό προϊόν πρέπει να διαχέεται παντού και όλη η φιλοσοφία της ανάπτυξης δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στην πόλη των Χανίων, η οποία έχει πολλές φορές, ιδιαίτερα την τερθερινή πεδίο, υπερκορεστεί. Στην πλατεία του χωριού στέκει επιβλητικά ο Ανδριάντας του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και η πρωτομή του οπλαρχηγού και αγωνιστή της Επανάστασης του 1821 Στέφανου Χάλη. Θέρισο, Κεραμιά, Ελευθέριος Βενιζέλος, Νέα Κηδονία, Ακροτήρι και Σούδα αποτελούν τους πρώην περιαστικούς δήμους που με τον Καλλικράτη ενσωματώθηκαν στο Δήμο Χανίων. Περιοχές με ιδιαίτερη φυσιογνωμία που καταγράφεται σε 6 διαφορετικά βίντεο. Το φρούριο Ιτζεδίν στη θέση Καλάμη αποτελεί μέρος του δικτύου οχυρωματικών θέσεων που ανέπτυξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στο νησί μετά την Κρητική Επανάσταση του 1866 με 1869. Όπως θα διαπιστώσετε, είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο τόπος μας κρύβει ιδιαίτερες ομορφιές, ιδιαίτερα μνημεία, ιδιαίτερα μοναστήρια, ιδιαίτερα ξοκλήσια, ιδιαίτερα φαράγγια, γενικότερα ιδιαίτερη φύση και ιδιαίτερο δομημένο περιβάλλον. Τα βίντεο για την τουριστική προβολή των περιαστικών περιοχών των Χανίων παρουσιάστηκαν σήμερα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου.